Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε σημερινό, το σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Λυκούργο Μαγκαφά, καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας, οικονομικής φυσικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε. Αν και, κύριε Μαγκαφά, είναι περίεργες οι εποχές τώρα, θα συζητάμε μόνο φυσικά και για την Ευρώπη και για το ευρώ. Ποιο είναι το πρόβλημα στην Ευρωζώνη σήμερα? Κοιτάξτε, σήμερα ζούμε και βιώνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ευρωζώνη, είναι το πρόβλημα του χρέους της. Το χρέος της Ευρωζώνης, το μέσο χρέος της Ευρωζώνης των 17 χωρών, πλησιάζει περίπου το 90% του ΑΕΠ της. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά υψηλό νούμερο, με αποτέλεσμα χώρες που παρουσιάζουν προβλήματα σε μακροοικονομικά μεγέθη, παραδείγματος χάρη στο έλλειμμα, να δέχονται επίθεση στα ομόλογά τους. Με απλά λόγια, χώρες όπως είναι η Ισπανία, εν προκειμένου, για να δανειστούν, δανείζονται από τις αγορές με ένα πολύ υψηλό επιτόκιο στα όρια του απαγορευτικού. Περίπου εκτιμάται ότι οι επόμενες δημοπρασίες των Ισπανικών ομολόγων θα είναι στο 7%. Αν αυτό το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι η Ισπανία έχει ανάγκη να, το κράτος της Ισπανίας να επιχορηγήσει το τραπεζικό της σύστημα που είναι έτοιμο υποκατάρρευση με περίπου 100 δις, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος για το Ισπανικό δημόσιο. Και αυτή τη στιγμή αναδύεται το πρόβλημα γενικότερα της υπερχρέωσης των χωρών της Ευρωζώνης. Συνέβαλε η Ελλάδα σε αυτό το σημερινό πρόβλημα? Τώρα νομίζω ότι αυτό είναι αστείο να το συζητάμε. Το άκουσα, το είπαν και πολιτικοί άλλων χωρών για την Ελλάδα, ότι το προκάλεσε η Ελλάδα. Αυτό είναι αστείο. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν μπορεί να κινηθεί, ένα τζιπ, γιατί λέμε έχει ένα πετραδάκι μπροστά στην μπροστά ρόδα, το εμποδίζει. Δεν βλέπουμε ότι όλο το οικοδόμημα έχει πρόβλημα και συζητάμε ότι η Ελλάδα, που είναι το μικρό πετραδάκι, εμποδίζει. Στην πραγματικότητα, τι έχει γίνει? Στην πραγματικότητα, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά το πρόβλημα χρέους κράτους Ευρωζώνης, ότι δεν μπορεί να δανειστεί από τις αγορές, οι ευρωπαϊκές αρχές δεν λειτουργήσαν συντονισμένα και με αποτελεσματικότητα. Με συνέπεια αυτών ήταν ότι αποδείχθηκε ότι οι χώρες Ευρωζώνης δεν είναι έτοιμες να απαντήσουν σε επιθέσεις ευρωπαϊκών ομολόγων που γίνονται από τις αγορές. Για την Ελλάδα τελικά βρέθηκε μια λύση, όποια λύση βρέθηκε, και τώρα που εμφανίζεται μια χώρα με μεγάλο εύρος δανειακών αναγκών, το πρόβλημα του δανεισμού της από ομόλογα είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι δεν υπάρχει συντονισμένος τρόπος να απαντήσουν στις αγορές οι ευρωπαϊκές αρχές. Ποιες οι αιτίες που οδηγήθηκε η Ευρωζώνη σε κρίση, πιστεύετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι από την γέννησή της η Ευρωζώνη είχε κάποια βασικά προβλήματα. Έγινε στην πραγματικότητα μια ενοποίηση των νομισματικών αρχών των κρατών που μετείχαν τότε, των 12. Δηλαδή, εκχωρήσαν όλες αυτές οι χώρες την νομισματική τους πολιτική στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην πραγματικότητα έπρεπε να γίνει η ενοποίηση όχι μόνο της νομισματικής πολιτικής, αλλά και της δημοσιονομικής πολιτικής. Δηλαδή, οι προϋπολογισμοί των κρατών να ελέγχονται από μια ευρωπαϊκή αρχή, όπως να ελέγχεται και η εκτέλεση των προϋπολογισμών. Όπως λέμε σήμερα ότι έχουμε το Eurostat, να υπάρχει και ένα παράδειγμα, μια ευρωπαϊκή αρχή, Eurobudget, ας πούμε. Με αποτέλεσμα να ελέγχονται αυτά. Και επίσης, θα έπρεπε να έχει μπει ένα στόχος από το 2002 που πρωτολειτουργήσε το ευρώ, να μιλάμε και για κοινή αγορά εργασίας, με προοπτική μετά από 10-15 χρόνια. Δηλαδή, έπρεπε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια σύγκληση της αγοράς εργασίας. Αυτά δεν έγιναν. Και βέβαια, το ιδανικότερο από όλα, όπως φαίνεται πια η κατάσταση, θα έπρεπε να μιλάμε και για μια ομοσπονδιοποίηση των χωρών της Ευρωζώνης. Οικονομική ομοσπονδιοποίηση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία ουσιαστικά πληρώνουν τώρα όλες οι χώρες της ΟΝΕ. Λύση του προβλήματος ποια είναι τελικά? Η ανάπτυξη? Σαφώς είναι η ανάπτυξη, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά η ανάπτυξη, για να γίνει, ανάπτυξη. Πολύ σωστό το ερώτημά σας, για να γίνει μια ανάπτυξη πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες και τα λεφτά. Οι συνθήκες θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον και επίσης θα πρέπει να υπάρχει και η ποσότητα κεφαλαίου που χρειάζεται ώστε να επενδυθεί. Στην Ευρωζώνη σήμερα η μόνη λύση για να γίνει ανάπτυξη και ισχυρή ανάπτυξη και να μειωθεί το χρέος, η διαδικασία αυτή ονομάζεται πληθωριστική ανάπτυξη, θα πρέπει να εκτυπωθεί χρήμα, μια πολύ μεγάλη ποσότητα χρήματος, υπερδιπλάσια από όσο κυκλοφορεί σήμερα το συνολικό νόμισμα που κυκλοφορεί, σε διάρκεια 3-4 ετών, ώστε να προκληθεί μια ανάπτυξη και παράλληλα αυτή η ανάπτυξη να συνδυαστεί με μηδενικά ελλείμματα, ώστε να μειώσουμε και τα χρέη. Και πώς θα βρούμε, πώς θα τυπωθούν όλα αυτά τα χρήματα, κύριε Μαγκαφά? Δεν κατάλαβα. Είπατε να τυπωθεί χρήμα, ναι, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθορίζει το χρήμα, δηλαδή την ποσότητα του ευρώ, το οποίο κυκλοφορεί. Είναι θέμα δηλαδή πολιτικής απόφασης αυτό το πράγμα.
Για παράδειγμα, η αντίστοιχη Fed στην Αμερική, από τότε που εμφανίστηκε η κρίση του 2008, εκτύπωσε κοντά στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Τα ευρωομόλογα θα έλυναν το πρόβλημα του χρέους, πιστεύετε εσείς? Τα ευρωομόλογα θα είχαν λειτουργικότητα σημαντική την ώρα που ξεκινούσε η κρίση χρέους στην Ελλάδα. Σήμερα τα ευρωομόλογα, έτσι όπως έχει οδηγηθεί η κατάσταση, αποτελούν ασπιρίνες στην όλη διαδικασία και χώρες σαν την Ελλάδα πραγματικά ούτε τα χρειάζονται τα ευρωομόλογα, δεν που υπάρχουν μηχανισμοί στήριξης. Τα ευρωομόλογα τι είναι? Είναι ομόλογα με χαμηλό, δηλαδή δανεικά που θα μπορούν να παίρνουν τα κράτη, με χαμηλό επιτόκιο, το επιτόκιο των τριών Α, ας πω, τις χώρες που έχουν την υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα. Ναι. Αυτό όμως για την Ελλάδα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί σκοπός της Ελλάδας είναι να μειώσει το χρέος της. Σας λέω όμως γενικότερα, το πρόβλημα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Και εκεί θα πρέπει να δοθεί η κατεύθυνση. Όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή παρουσιάζει ανάπτυξη περίπου του μισού τα 100, μισό με 1%. Η κατεύθυνση θα ήταν να δοθεί μια ανάπτυξη, ονομαστική ανάπτυξη, δηλαδή μέσα και ο πληθωρισμός, της τάξης του 5% για να έχουμε μείωση του χρέους. Κύριε Μαγκαφά, η Ελλάδα άξιζε να μπει στο ευρώ τελικά? Βεβαιότατα, η Ελλάδα όταν έμπαινε στο ευρώ, όταν έγινε ο έλεγχος της Ελλάδας για το ευρώ, ικανοποιούσε τα κριτήρια τα οποία της τέθηκαν. Και πιο συγκεκριμένα, όταν η Ελλάδα έκανε αίτημα για ένταξή της στο ευρώ, ικανοποιούσε το κριτήριο του πληθωρισμού, το κριτήριο του ελλείμματος, όσο και αν αναθεωρήθηκε αυτό έφτασε στο όριο του 3%, δεν ικανοποιούσε το κριτήριο του χρέους. Το χρέος ήταν τότε αρκετά πάνω από το 60%, γύρω στο 100-110%, αν θυμάμαι καλά. Αλλά μπήκε με μία προϋπόθεση ότι θα παρουσιάζει πρωτογενές πλεόνασμα από τη στιγμή που εντάσσεται στο ευρώ. Και πρέπει να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα τότε είχε πρωτογενή πλεονάσμα το 2000-2001, κάπου από εκεί αρχίζει και η υστερή βέβαια, πρωτογενή πλεονάσμα της τάξης του 4%. Είναι, ξέρετε, το ίδιο νούμερο που ζητάνε οι Ευρωπαίοι μέσα από τα μνημόνια και όλες αυτές τις πράξεις να παρουσιάσει η Ελλάδα το 2015. Δηλαδή είναι επιδόσεις που το ελληνικό κράτος στο παρελθόν τις παρουσίασε. Η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη πώς θα μπορούσε να γίνει? Κοιτάξτε, η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν θα γίνει από ένα Eurogroup. Αυτό να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει πιθανότητα δηλαδή. Όχι. Θα μας αναγκάσουν να βγούμε? Ίσως. Θα μας αναγκάσουν ενδεχομένως αν δεν φροντίσουμε εμείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ελληνικό κράτος την προηγούμενη χρονιά παρουσίασε η γενική κυβέρνηση. Όταν λέμε ελληνικό κράτος, εννοούμε η γενική κυβέρνηση. Το κράτος μας δηλαδή, σύν του ΣΟΤΑ και το ενδοκυβερνητικό χρέος, παρουσίασε ένα πρωτογενές έλλειμμα περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν για κάποιο λόγο σταματήσει η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τρόικας γενικότερα, θα πρέπει βία να ισοσκελίσουμε αυτό το έλλειμμα. Το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με μεγαλύτερα νούμερα, και θα το εξηγήσω αμέσως, αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι εισρωές που έχουμε από την Ευρώπη δεν είναι μόνο τα λεφτά που παίρνουμε από τη Δανειακή Σύμβαση, αλλά και από τα ΕΣΠΑ και άλλα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα, ναι, που είναι περίπου την προηγούμενη χρονιά, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 3 με 3,5 δισεκατομμύρια. Άρα, συνολικά δηλαδή, αν βρεθούμε σε μια μετοπική αντιπαράθεση με την Ευρώπη, θα πρέπει να εκταμιευθεί ή, εν πάση περιπτώσει, να εξοικονομηθούν γρήγορα περίπου στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και μεγάλο το νούμερο για άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος. Τι σημαίνει αυτό που είπε η κυρία Μέρκελ, Ευρώπη δύο ταχυτήτων? Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι εννοούσε η κυρία Μέρκελ. Μπορώ όμως να σας πω ότι πριν τα Χριστούγεννα, τα τελευταία Χριστούγεννα, εμφανίστηκαν τα σενάρια των δύο ευρώ, ευρώ 1 και ευρώ 2. Δηλαδή οι χώρες που είμαστε στο ευρώ όλες, κρατάμε το ευρώ καταρχήν. Οι χώρες που έχουν πολύ καλή πιστοληπτική ικανότητα, παραδείγματος η Γερμανία, η Ολλανδία, θα βρεθούν σε ένα άλλο ευρώ, πιο σκληρό ευρώ, έτσι όπως το θέλουν και το ονειρεύονται οι Γερμανοί, χωρίς να εκτυπώνουν πληθωριστικό χρήμα, με όλα τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν αυτοί. Και εμείς, αυτές οι χώρες δηλαδή που δεν θα έχουν τόσο καλά μακροοικονομικά μεγέθη, θα ενταχθούν σε ένα άλλο ευρώ ή που θα θέλουν πιο χαλαρή νομισματική πολιτική σε ένα άλλο ευρώ. Αυτά όμως είναι εκτιμήσεις που έγιναν πριν τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω αν το εννοούσε η κυρία Μέρκελ αυτό. Ναι. Πιθανώς να το εννοούσε, δεν ξέρω ακριβώς. Θα πρέπει να το δώσει επεξηγήσεις. Αυτό ήταν ένα σενάριο πριν τις γιορτές που ακούστηκε για τις χώρες του Νότου και γενικά τις περιφερειακές χώρες που έχουν προβλήματα δανεισμού. Οψόμεθα, κύριε Μαγκαφά, θα δούμε. Ασφαλώς. Και βέβαια αυτά δεν είναι μόνο πολιτικοί σχεδιασμοί, είναι και αποφάσεις των λαών. Τι αποφασίζουν οι λαοί, έτσι. Μετά την Ελλάδα, η Ισπανία ακολουθεί? Θα έλεγα κάτι άλλο. Και η Ισπανία δεν ακολουθεί. Το πρόβλημα της Ισπανίας είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα συμπαρασύρει
ενδεχομένως και όλη την Ευρωζώνη. Τα λεφτά που χρειάζονται για την Ισπανία, καταρχήν, για να το διάσουν των τραπεζών της, καταρχήν επαναλαμβάνω, είναι περίπου 100 δις ευρώ. Σκεφτείτε ότι όλο το δανειακό πρόγραμμα της Ελλάδος είναι, αν θα το ολοκληρωθεί όλο το πρόγραμμα, γύρω στα 160-170. Μόνο οι τράπεζες για την Ισπανία είναι καταρχήν 100 περίπου δις. Καταλαβαίνετε, αν πάμε να κάνουμε διάσωση της ισπανικής οικονομίας, που θα φτάσουμε. Σκεφτείτε ότι επίσης την προηγούμενη χρονιά η Ισπανία είχε έλλειμμα του προϋπολογισμού περίπου όσο ήταν το ελληνικό έλλειμμα. 8,5%, τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, σας λέω. Κύριε Μαγκαφά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε για να λύνουμε τις απορίες όλων των τηλεθεατών μας. Έγινε, παρακαλώ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε εμείς, κυρίες και κύριοι.